Ναι, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη γιατί το αγόρασα αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Καλά είσαι. Σήμερα φροντίζω να είναι 6,5 ώρα το απόγευμα να γυρίσω βίντεο, γιατί τις προάλλες που γύριζα το Sin Hall ήταν 4 η ώρα το μεσημέρι και μου χτύπησαν οι γείτονες την πόρτα και μου λένε κοιμόμαστε πάνω, μπορείς να μιλάς λίγο πιο σιγά. Για να καταλάβετε τι έχω μόνος, παίζει εδώ πέρα μέσα δηλαδή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έρθει στο κανάλι μας για να κάνουμε ένα ωραιότατο Zara haul. Αγόρασα λοιπόν πραγματάκια και θαυματάκια από τα Zara για να το δοκιμάσουμε εδώ πέρα μαζί. Είναι όπως πάντα try on haul, ό,τι δείχνω στο χέρι μου θα το φοράω μετά και θα το βλέπετε μαζί. Μαζί με τιμές, μαζί με τα πάντα, όλο ό,τι χρειάζεστε. Επειδή ξέρω πόσο πολύ σας αρέσουν τα haul, πατήστε ένα like στο βίντεο μας, γιατί αυτό με εμένα βοηθάει πάρα πολύ. Και είμαι και χωρίς καφέ σήμερα, να το σημειώσω αυτό. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Φύγαμε. Θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη σακούλα. Κάτσε να βρω και την απόδειξη που την έχω. Να την απόδειξη. Πρώτο πράγμα λοιπόν που πήρα ήταν αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι το πράσινο. Κόστιζε 25,95 ευρώ και είναι σε μέγεθος small. Έχει λοιπόν εδώ πέρα το χρωματάκι το πράσινο που βλέπετε. Λίγο πιο σκουρό χρώμα είναι από την μπλούζα μου. Και έχει πάνω άσπρες μαργαρίτες. Οι τυράντες του είναι έτσι πάρα πολύ λεπτές τυραντούλες, δεν είναι ρυθμιζόμενες. Και έχει εδώ πέρα στο πλάι ένα φερμουάρ. Είναι σε αλφα γραμμή το φορεματάκι αυτό και έχω δει ότι αλφα γραμμή για κάποιο λόγο κολακεύει πάρα πολύ το δικό μου σωματότυπο. Δεν έχω καταλάβει γιατί, αλλά σημασία έχει με κολακεύει, κάτι είναι και αυτό. Σκάω ήδη με τα φώτα. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω δοκιμάσει τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχω αγοράσει στο κατάστημα. Θα το δοκιμάσουμε τώρα πρώτη φορά μαζί. Θα δούμε μαζί τις πρώτες αντιδράσεις φορώντας τα πραγματάκια. Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Πόσο μα πόσο πολύ μου αρέσει αυτό εδώ πέρα το φόρεμα. Το μόνο που θα άλλαζε ίσως θα ήταν να είναι λίγο ένα τσικ, πολύ τσικ, μικρό πιο στενό στη μέση. Μ' αρέσει που κάνει έτσι εδώ πέρα. Δεν είναι δηλαδή η κλασική αλφα γραμμή. Πάει στενά και στο τέλος κάνει εδώ πέρα τα φουφουλάκια του. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ καλοκαιρινό. Είναι girly, girly με τα όλα του. Δύο πράγματα μάλλον θα άλλαζα. Τη μέση θα την έκανα ένα τσικ, μικρό τσικ πιο στενή και τις τυράντες οι οποίες για κανένα λόγο δεν μπορούν να τις κάνουν ρυθμιζόμενες. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Απλά κάντε όλες σας τις τυράντες ρυθμιζόμενες και θα λυθούν όλα τα προβλήματα, σας το υπόσχομαι. Μπορείς να το βάλεις με πλατφόρμα, με απλό flat, ακόμα και με sneakers άμα γουστάρεις το βάζεις και είναι και για πάρα πολλές περιπτώσεις και για κοκτέιλς μπορείς να πας με αυτό και για ένα χαλαρό καφεδάκι και για ένα χαλαρό ποτάκι. Γενικώς είναι ένα distant καλοκαιρινό φορματάκι. Επόμενο item έχουμε αυτή εδώ πέρα την μπλούζα, ναι. Είναι σε μέγεθος small και κόστιζε 9,99 από... Κάτσε, εγώ θα το βγάλω το τέτοιο για να δω τι έκπτωση έχουν κάνει, περίμενε. Έλα για αυτό κόλλητο αγάπη μου, βγες από εκεί πέρα. Θα σπάσω και κανένα νύχι τώρα, το βλέπετε. Παιδιά, πώς το έχουν κολλήσει έτσι, δεν μπορώ. Παιδιά, έχουν κάνει έκπτωση στην έκπτωση στην έκπτωση. Έκανε 29,95, πήγε 12,99 και μετά πήγε 9,99. Κάποια στιγμή σίγουρα θα το βρείτε με 5 ευρώ αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, θέλω να σας πω. Είναι αυτό εδώ πέρα το beige. Έχει μαύρες γραμμές και οριζόντιες και κάθετες και διαγώνες διάφορα. Έχει ρυθμιζόμενες τυράντες, yay. Είναι crop top προφανώς. Το υλικό του είναι έτσι αυτό το καλοκαιρινό ρε παιδί μου υλικό. Και από πίσω στην πλάτη έχει αυτό εδώ πέρα το λάστιχο. Πάμε να το δοκιμάσουμε γιατί έχω ένα άγχος για το πώς θα φαίνεται στο μπούστο μου που έχει εδώ πέρα αυτό το μικρούλι άνοιγμα. Δεν έχουμε πάνω να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι το από πάνω. Δεν ξέρω αν είναι φτιαγμένο για να φοριέται με σουτιέν. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το φορέσω από πάνω όπως καταλαβαίνετε. Οι τυράντες του είναι όντως πάρα πολύ ωραίες. Γενικώς σου δίνει ένα καλό σχήμα, ένα ωραίο σχήμα εδώ μπροστά στην περιοχή την μπροστινή. Νομίζω ότι δεν είναι φτιαγμένο απλά για να φοριέται με σουτιέν, γιατί όπως και να έχει θα φαίνεται το σουτιέν από αυτήν εδώ πέρα την τρυπούλα τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ ωραίο, ταιριάζει και με σορτσάκι που το έχω βάλει από κάτω. Αν είσαι άτομο που δεν σε ενοχλεί η κατάσταση τέλος πάντων αυτή εδώ πέρα, τότε κομπλέ είσαι πάρα πολύ εντάξει. Ίσως απλά πρέπει να φορηθεί χωρίς σουτιέν για μένα προσωπικά αυτή εδώ πέρα η μπλούζα. Αλλά το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά σε μαυρισμένες επιδερμίδες πιστεύω ταιριάζει απόλυτα και είναι. Επόμενο πραγματάκι είναι άλλη μια μπλουζίτσα. Σα υπόσχομαι δεν έχω πάρει μόνο μπλουζίτσα, σα τουρκίζομαι. Κόστιζε 12,99 από 18 ευρώ και είναι σε μέγεθος medium. Δεν είχε σε κανένα άλλο μέγεθος. Υπήρχε μόνο medium large, δεν υπήρχε κάποιο άλλο. Είναι αυτή εδώ πέρα η μπλουζίτσα. Τώρα το χρώμα δεν είναι τόσο ανοιχτό χρώμα όσο το βλέπετε εσείς. Αυτό ακριβώς είναι το χρώμα που έχει όπως το βλέπετε τώρα. Είναι πολύ cropped, έχει το λάστιχο όλο γύρω-γύρω. Έχει και ένα φερμουάρ. Αυτό γιατί υπάρχει εδώ. Α, έχει φερμουάρ, ναι, καλά το λέω. Έχει ένα φερμουάρ, το οποίο φερμουάρ για κάποιο λόγο ανοίγει από κάτω προς τα πάνω.
Γιατί? Πειράζει που δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή το φερμουάρι δεν ξεκινάει από εδώ και να κατεβαίνει. Ξεκινάει από εδώ και το ανεβάζει για να ανοίξει. Τι συμβαίνει? Βλέπετε το φερμουάρι έχει ανοίξει από κάτω προς τα πάνω. Δεν έχω καταλάβει το λόγο. Αλλά δεν έχει και σημασία μάλλον. Θα το δούμε στην πορεία για ποιο λόγο είναι εκεί. Το βρήκα ωραίο, το βρήκα cute. Είναι ρυθμιζόμενες στις ράντες του γιατί έχει αυτά εδώ πέρα τα πολύ μικρούλικα κορδονάκια που τα δένετε εσείς με όποιο τρόπο θέλετε, σε όποιο ύψος θέλετε. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι κατάλαβα απόλυτα το λόγο που έχει το φερμουάρ εκεί στην άκρη η μπλούζα αυτή. Θα σας πω σε λιγάκι. Ταντά! Αυτή είναι η μπλούζα. Κάτσε να το δέσω αυτό εδώ πέρα. Είναι λίγο άβολο το να προσπαθείς να δέσεις αυτά εδώ πέρα μόνο σου ή μόνη σου. Πόσο μάλλον όταν έχει κάνει την ακριβώς προηγούμενη μέρα εμβόλιο, όπως εγώ. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μπλούζα, αλλά προφανώς θα τη φορέσεις με strapless σουτιέν για να δείχνει έτσι ακόμα καλύτερα. Κάτσε να το κάνω strapless. Πολύ πολύ καλύτερα. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ πέρα στην άκρη είναι εδώ πέρα γιατί απλούστατα πρέπει να το ανοίξω οπωσδήποτε για να το βάλεις. Δηλαδή δεν χωράει πραγματικά. Δεν μπορείς να το βάλεις πάνω από το κεφάλι σου χωρίς να το ανοίξεις για κανένα λόγο. Απλά εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί να ανοίγει από κάτω ή έστω τέλος πάντων να ανοίγει όλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το ανάποδο δεν το έχω ξαναδεί εγώ ποτέ στη ζωή μου να ανοίγει έτσι το φερμουάρ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να είμαι εγώ στο μυαλό μου μόνη μου και να είμαι απλά περίεργη. Παίζει και αυτό. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Στην περιοχή της μέσης εδώ πέρα είναι όσο πρέπει στενό αλλά και άνετο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι τυράντες του. Αλήθεια, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι έτσι πάρα πολύ λεπτούλες τυράντες. Για μένα προσωπικά κολακεύουν πάρα πολύ το σώμα. Γενικώς είναι ένα ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τοπάκι και ταιριάζει και με ό,τι θέλεις από χρώματα γιατί είναι ένα σχετικά ουδέτερο χρώμα το κίτρινο τέλος πάντων. Ναι, μ' αρέσει, θα το πάνε και σε άλλα χρώματα. Πάει αυτή εδώ η τσάντα. Πάμε σε αυτήν εδώ την τσάντα. Σας είπα ότι δεν πήρα μόνο τοπάκια. Πήρα και ένα τζιν έτσι κοντό παντελόνι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι σε μέγεθος 36 και κόστησε 19,95 λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βρω τζιν να αγοράσω γενικότερα. Σε γενικότερη κατάσταση, παντελόνια. Πόσο μάλλον δεν τα έχω δοκιμάσει. Είναι σορτσάκι, πράγμα το οποίο το κάνει ακόμα πιο δύσκολο για μένα προσωπικά. Γενικά είμαι άνθρωπος που αγοράζει σπάνια σορτσάκια, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Σπάνια όντως αγοράζω σορτσάκια. Βρήκα δηλαδή ένα σορτσάκι από το Shein που να μ' άρεσε και το έχω λιώσει κανονικότατα. Και κυρίως πηγαίνω σε φούστες, σε αλφα γραμμή, γιατί αυτά νιώθω ότι με κολακεύουν. Είπα λοιπόν όμως αυτή τη φορά να βγω λίγο έξω από το comfort zone μου. Και το να βγω έξω από το comfort zone μου είναι να πάρω ένα jean σορτσάκι. Και να δοκιμάσω την τύχη μου. Why not? Έχει πολλά σημεία κουμπάκια. Κάτω-κάτω είναι κάπως έτσι ξεφτισμένο, ας πούμε. Ελπίζω να μην πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά από πίσω, γιατί με ενοχλεί αυτό. Αν και δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα έτσι όπως το βλέπω. Δεν έχουμε πάνω να το δοκιμάσουμε. Να προσευχηθούμε από τώρα να μου αρέσει, να μου κάνει και να είναι κομπλέ πάνω μου. Και πάμε να το δούμε. Τώρα πείτε μου λίγο. Πρέπει εγώ να κουμπώσω και τα ενδιάμεσα κουμπιά ή μόνο το πάνω? Είναι πολύ σκληρό, παιδιά, αυτό το τζιν και είναι λίγο αρκετά δύσκολο να κουμπώνεις και να ξεκουμπώνεις τα κουμπιά. Καλά, βαριέμαι να το κουμπώσω τώρα, αλλά θα κουμπώσω δύο και θα είναι το μικρό μας μυστικό αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το παντελόνι. Πώς μας φαίνεται? Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάτσε να βγάλω και το καρτελάκι να βλέπετε καλύτερα. Είναι άνετο παντελόνι. Βέβαια, συνέχεια κάνω αυτό από πίσω, έτσι, για να το κατεβάσω, γιατί φοβάμαι. Δεν θα σας το κρύψω ότι φοβάμαι. Είναι πάρα πολύ high-waisted, πάει πάρα πολύ ψηλά και το γεγονός ότι έχει και εδώ πέρα όλα αυτά τα κουμπιά για να κουμπώσεις, το κάνει πάρα πολύ υποστηρικτικό στην περιοχή της κοιλιάς. Οπότε πιστεύω ότι σε μαζεύει κιόλας λίγο στην κοιλιά σου. Κατά τα άλλα, φυσικά μου κάνει αυτό το κλασικό που κάνουν όλα τα παντελόνια πάνω μου για κάποιο λόγο. Είναι λίγο κλειβιστικό 2021 να μην έχουμε βρει τρόπους να αγοράζουμε παντελόνια τα οποία δεν έχουν εξ αρχής αυτό εδώ πέρα και να μην το φτιάχνουμε εμείς μόνοι μας. Αλλά anyway, δεν θα σχολιάσω αυτό. Οι τσέπες του είναι ok, κομπλέ κλασικές τσεπούλες. Τώρα, όσον αφορά το πιο κάτω, για τα δικά μου δεδομένα είναι ok, είναι αρκετά κομπλέ το ύψος που έρχεται. Τώρα θα το φορέσω τόσο πολύ όσο φοράω το παντελόνι από το Shein, δεν νομίζω. Θα το φορέσω όμως αρκετές φορές φέτος το καλοκαίρι, ναι, σίγουρα. Είναι αυτό το πράγμα που σας λέω. Ότι είμαι πάρα πολύ δύσκολη στα τζιν, πόσο μάλλον στα τζιν τα οποία είναι κοντά. Είμαι πάρα πολύ δύσκολη και όταν βρω ένα παντελόνι θα το λιώσω. Σπάνια θα βρω δεύτερο και θα αγοράσω μετά κάποιο παντελόνι με πολύ κόπο μετά από 2-3 καλοκαίρια, φαντάζομαι. Γενικά τα τζιν σορτσάκια δεν είναι το φόρτε μου, δεν είναι το αγαπημένο μου που λέω. Ναι, πάμε να πάρουμε τζιν σορτσάκι.
συνέχισε με τοπάκια. Το επόμενο τοπάκι μας, παιδιά, είναι αυτό εδώ πέρα το κίτρινο. Έχω πάθει λίγο ένα obsession, βλέπετε, με κίτρινο και πράσινο. Δεν ξέρω γιατί. Φταίει νομίζω το χρώμα του μαλλιού μου που με κάνει να πιστεύω ότι μου ταιριάζουν αυτά. Είναι σε small και έκανε 7€ και 95 λεπτά. Είναι σαν ένα απλό t-shirt από πάνω, ενώ εδώ πέρα στα πλάγια έτσι μαζεύεται και μπορείς να το μαζέψεις όποιο ύψος θέλεις εσύ. Το κάνεις ένα φιωγκάκι εδώ πέρα και you're good to go. Το κάνεις και από τις δύο πλευρές, είτε και από τις δύο πλευρές το σηκώνεις, το ανεβάζεις προς τα πάνω, είτε το αφήνεις έτσι όπως είναι. Γενικώς ό,τι σε βολεύει και ό,τι σου ταιριάζει σε ένα στο δικό σου μάτι. Το χρώμα, βλέπετε, είναι αυτό και είναι πάρα πολύ απαλό. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, είναι πάρα πολύ απαλό και θέλω να το δοκιμάσω κατευθείαν πάνω μου. Νάτι λοιπόν και αυτή εδώ πέρα η μπλουζίτσα που σας έλεγα, μου αρέσει πάρα πολύ και μπορείς να τα ανεβάσεις όσο πάνω γουστάρεις εσύ. Τι θες εδώ πάνω στο Θεό, πάει για έτσι στο Θεό. Τι θες εδώ έτσι σαν απλό t-shirt και να την δέσεις εδώ πέρα. Τι βάζεις έτσι, τι βάζεις όπως γουστάρεις. Πολύ μου αρέσει αυτό το trend που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό. Τσουπ, δένεις ένα ωραίο το φιωγκάκι. Και θα το κάνουμε και από την άλλη το ίδιο. Να είναι έτσι όσο πιο συμμετρικό γίνεται. Και ταντά, είσαι έτοιμη. Μ' αρέσει, παιδιά, αυτή η μπλουζίτσα. Μ' αρέσει πολύ, τόσο πολύ που θέλω να την πάρω και σε άσπρο και σε μαύρο. Θέλω τα basic χρώματα. Άσπρο, μαύρο και άλλο ένα χρωματάκι. Το κίτρινο όμως, κοίταξε η αντίθεση που κάνει με το μαύρισμά σου. Τα λέει η Μαριάννα, τα λέει. Φαίνεται λίγο σουτιέν από μέσα. Είναι λίγο έως πολύ σύθρου. Αλλά εντάξει. Πάει και το παλιάμπελο, είναι πολύ ωραία μπλούζα. Επόμενο και τελευταίο πράγμα για το σημερινό μας call είναι άλλο ένα τοπάκι. Το τερμάτισα. Το καταλάβατε, το τερμάτισα. Αυτό το τοπάκι, παιδιά μου, είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Εγώ τουλάχιστον. Σας είπα, θέλω να πειραματιστώ λίγο με καινούργια στυλ, καινούργια χρώματα. Λίγο κάποια διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάνω συνήθως. Λοιπόν, είναι σε μέγεθος small και κόστιζε 17€ και 95 λεπτά. Και είναι, παιδιά, αυτή εδώ πέρα η μπλούζα. Έλα, παραδεχτείτε το ότι δεν έχω ξαναγοράσει ποτέ κάτι τέτοιο συνδυασμός πολύχρωμου μαζί με τα πάρα πολύ έτσι φαρδιά μανίκια. Παραδεχτείτε το. Έχει πάνω λουλούδια, πάρα πολλά χρώματα από λουλούδια και έχει αυτά τα τεράστια, παιδιά, μανίκια. Τεράστια μανίκια όμως. Και εδώ πέρα στο τέλος του μανικιού έχει το λάστιχο και από πίσω στην πλάτη έχει λάστιχο πάντα. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Θέλω να το δοκιμάσουμε για να δούμε πώς θα είναι πάνω μου φορεμένο. Αν θα ταιριάζει με το πολύχρωμο μαλλί μου, θα ταιριάζει, να πιστεύω. Το ύφασμά του είναι λίγο ένα ύφασμα το οποίο θεωρώ ότι ίσως και να με ζεσταίνει το καλοκαίρι. Δεν είμαι και 100% σίγουρη, απλά το πιάνω λίγο και λέω ίσως να ζεσταίνομαι λίγο με αυτό το ύφασμα. Πάμε όμως να το δοκιμάσουμε. Ναι, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη γιατί το αγόρασα αυτό. Κοίτα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν λέω τα χρώματα, αλλά το τόσο μεγάλο μανίκι, δεν μου αρέσει, θα την πω την αλήθεια μου. Είναι πολύ ωραίο το ύφασμα, είναι πάρα πολύ άνετη μπλούζα εδώ μπροστά, στα μανίκια είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Είναι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλο μανίκι, είναι όλο αυτό εδώ πέρα επιπλέον μανίκι. Για κάποιον που φοράει έντονα αυτό το στυλ και ξέρει πώς να το υποστηρίξει γενικότερα, γιατί εγώ προφανέστατα δεν ξέρω έτσι, πιστεύω θα του αρέσει. Για κάποιον σαν εμένα που πρώτη φορά βάζει κάτι τέτοιο τόσο πολύ έντονο μανίκι τέλος πάντων πάνω του, μου είναι λίγο περίεργο, μου μοιάζει, δεν ξέρω, έχω καθρέφτη από εκεί, γι' αυτό κοιτάω προς τα εκεί. Μου μοιάζει λίγο, δεν ξέρω παιδιά, με κάνει λίγο τετράγωνη. Προφανώς σε κάνει τετράγωνη ρε Μαριάννα, γι' αυτό είναι τα μανίκια έτσι εδώ πέρα. Δεν ξέρω, πείτε μου εσάς πώς σας φαίνεται πάνω μου. Να είστε επίοικείς μαζί μου, όπως σας είπα προσπαθώ να πειραματιστώ. Δεν νομίζω να το κρατήσω, νομίζω ότι θα το επιστρέψω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το βίντεο για σήμερα. Αυτό ήταν λοιπόν το Zara Haul. Εφόσον λέω πήρα πραγματάκια από τα Zara, γιατί δεν ήμουν, θα δείξω και εσάς να δείτε τι παίζει στα Zara γενικότερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να ευχαριστηθήκατε. Πείτε μου από κάτω στο σχόλιο ποιο ήταν το αγαπημένο σας από όλα αυτά. Ποιο από αυτά θα κρατούσατε εσείς αν ήσασταν ή ποιο από αυτά θα επιστρέφατε πάλι πίσω στο κατάστημα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρω, γι' αυτό γράψτε. Αυτά λοιπόν από μένα για εσάς σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να μην ξεχάσετε να κάνετε το παρέσει σε σένα και μόνο σένα. Και εμείς θα πούμε πολύ, 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 πολύ σύντομα. Φιλάκια!